Τα μεσάνυχτα λίγη η προθεσμία για την κατάθεση των μηχανογραφικών από τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου και ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών δεν έχει ακόμα καταθέσει τα μηχανογραφικά του. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Έχουν ενημερωθεί οι μαθητές. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες. Θα υπάρχει μια υπερφόρτωση σχετική. Ωστόσο, με βάση την εμπειρία και την περσινή και των προηγούμενων ετών, εκτιμούμε ότι το σύστημα με επάρκεια θα υποστηρίξει την υποβολή των μηχανογραφικών. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι μαθητές οι οποίοι στο τέλος δεν δηλώνουν ενδιαφέρον, ωστόσο οι διευθυντές στα σχολεία τους αναζητούν προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους. Ωστόσο, κάποιοι μαθητές στο τέλος, έστω και μικρός αριθμός, δεν υποβάλλει τελικά το μηχανογραφικό δελτίο. Δύο είναι οι βασικές αιτίες. Η πρώτη έχει να κάνει με τις μεταγραφές και τον μπάχαλο που υπήρξε από το Υπουργείο Παιδείας, που τελικά θα ανακοινώσει τα κριτήρια μετά τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των μαθητών οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις έχει να κάνει με την οικονομική κρίση και τη δυνατότητα που έχουν να στείλουν τα παιδιά για σπουδές εντός ή εκτός Κρητής. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πολλοί μαθητές οι οποίοι συμπληρώνουν το μηχανογραφικό όχι με βάση τις προτιμήσεις τους, αλλά με βάση τις οικονομικές δυνατότητες των γονιών τους. Ένα από τα επακόλουθα της όλης της οικονομικής κρίσης που υπάρχει σε όλες οι ελληνικές οικογένειες είναι και αυτό. Το να προβληματίζονται οι γονείς και οι υποψήφοι μαθητές, το τι σχολές θα βάλουν και το αν υπάρχει δυνατότητα για αυτούς να απομακρυνθούν από τον τόπο κατοικίας τους. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση αυτή και επιδιώκουν με κάθε τρόπο να είναι όσο κοντά γίνεται στο σπίτι τους. Θέλω να πιστεύω ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα αυτών των μαθητών και θα μπορέσουμε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τέλος πάντων, ή τις λιγότερες δυνατές δυσκολίες σε οικογένειες οι οποίες πραγματικά το έχουν ανάγκη. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά οι καθηγητές οι οποίοι βρίσκονται στα λύκεια για να βοηθήσουν τους μαθητές. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές οι οποίοι, ενώ μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό με τις σχολές της αρεσκίας τους περνώντας σε αυτές με βάση τα μόρια που έχουν συμπληρώσει, δεν το κάνουν σκεπτόμενοι τους γονείς τους και την δυνατότητα που έχουν για να σπουδάσουν εκτός Κρητής. Υπάρχει όχι απροθυμία θα έλεγα, υπάρχει η δυσκολία των μαθητών και των γονέων να καταθέσουν τα μηχανογραφικά τους για την επιλογή της σχολής. Και δυσκολία όχι για το ποια σχολή θα επιλέξουν, αλλά κυρίως για το μέρος που βρίσκεται η σχολή. Οι περισσότεροι θέλουν σχολές στον τόπο κατοικίας τους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και με δεδομένο ότι και με τα μέτρα που λήφθησαν πέρσι οι σχολές έχουν συρρυκνωθεί και όσον αφορά τα ΑΕΗ. Και οι γονείς μαζί με τα παιδιά βρίσκονται σε αδίέξοδο. Το ίδιο παρατηρούν όμως και οι φροντιστηριούχοι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις μαθητών που ενώ πέρασαν σε σχολή εκτός Κρήτης τον πρώτο χρόνο δεν πήγαν να φοιτήσουν, καθώς δεν μπορούσαν οι γονείς τους να ανταποκριθούν οικονομικά. Τέτοια παραδείγματα, δηλαδή βλέπουμε παιδιά με 16 και 17 χιλιάδες μόρια, τα οποία θα μπορούσαν να επιλέξουν εξαιρετικές σχολές εκτός Κρήτης. Δεν το κάνουν και προτιμούν να ξεκινήσουν να βάζουν κάποιες σχολές χαμηλόβαθμες ή ακόμη και κάποια ΤΕΗ, προκειμένου να διασφαλίσουν τα παιδιά θα σπουδάσουν κοντά στο σπίτι, ώστε να έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα στηρίξουν.